Καλησπέρα, καλώς ορίσατε αγαπημένοι μου φίλοι τηλεθεατές. Χρόνια πολλά, Σάββατο του Λαζάρου σήμερα, χρόνια πολλά στο Λάζαρο, στη Λαζαρούλα. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε, έτσι ξεκινήσαμε δυναμικά την περίοδο των γιορτών του Πάσχα. Αν και αυτές οι δύο ημέρες είναι πολύ χαρούμενες, χαρμόσυνες ημέρες, μιας και έχουμε την Ανάσταση του Λαζάρου σήμερα, αύριο Κυριακή των Βαΐων, την υποδοχή του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα Βαΐων λοιπόν. Από Δευτέρα ξεκινά δυστυχώς το μαρτύριο του Θεανθρώπου για να καταλήξουμε στο Μεγάλο Σάββατο και στην χαρμόσυνη είδηση της Ανάστασης αυτού με γιορτές, ψησίμο, τσούγκρισμα αυγών, πολλές ευχές την Κυριακή της Λαμπρής, την Κυριακή του Πάσχα. Να είμαστε γεροί, να είμαστε δυνατοί να κάνουμε και το σταυρό μας έτσι, να έχουμε την ευλογία να μπορέσουμε να περάσουμε και αυτό το Πάσχα όμορφα, οικογενειακά, με αγαπημένους ανθρώπους, να μεταφέρουμε το μήνυμα της ελπίδας και της Ανάστασης όπως ο καθένας μπορεί. Λοιπόν, ως μια άλλη Λαζαρίνα αισθάνομαι σήμερα, δεν θα μπορούσα. Εκτός του γεγονός θα μπορούσα να πάω πολύ άνετα σε γάμο, πάω σε ένα γάμο τώρα, θα μπορούσα να χορέψω και ως Λαζαρίνα. Το έθιμο των Λαζαρίνων που έχουμε εμείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία, με τις ωραιότατες παραδοσιακές αυτές στολές. Καλά, τώρα δεν το λες και παραδοσιακή στολή το συγκεκριμένο outlook, αλλά λέμε τώρα. Outfit θέλω να πω, συγγνώμη. Μα γιατί τώρα να το κάνω αυτό, χρονιάρα μέρα. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι θα περάσει και δεν θα αγγίξει. Σε αυτή την εκπομπή, και τι δεν σας έχω. Σας έχω δώρα. Πολλά δώρα. Και επειδή τα δώρα μου είναι πάρα πολλά, τα δώρα σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, λοιπόν, που έχουμε βρει και έχουμε πάρει για να τα δώσουμε σε εσάς, είναι πολλά. Θα βλέπουμε βιντεάκι με τα δώρα της εκπομπής και, τους τρόπους τους οποίους μπορείτε εσείς, με τους τρόπους τους οποίους εσείς μπορείτε να πάρετε μέρος στις κληρώσεις για να διεκδικήσετε τα δωράκια μας, όπως σας είπα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Επιγραμματικά και γρήγορα να σας πω ότι κληρώνουμε λαμπάδες για αγόρι και κορίτσι, κληρώνουμε τσουρέκια, κληρώνουμε βαφές αυγών από εταιρεία Μπαγκατζούνης. Κληρώνω επίσης, εδώ έρχομαι στον Μπαγκατζούνη κοντά και αν μπορείτε να με βοηθήσετε πάρα πολύ ωραία, δίνω για 5 από εσάς 5 βαφές αυγών. 4, πόσες χρειάζεστε. Δίνω εδώ τι έχω. Έχω μαστίχα χίου, τρίμα, είναι αυτά που κάνουμε τα τσουρέκια. Έχω σουσάμι για τσουρέκι, μαχλέπι. Όλες τις πρώτες ύλες λοιπόν για να κάνουμε τα τσουρέκια μας και να βάψουμε τα κόκκινα αυγά μας από την Μπαγκατζούνι Spices, τα μπαχαρικά Μπαγκατζούνις που εδρεύουν στην πόλη της Κοζάνης αλλά δραστηριοποιούνται παγκοσμίως. Η ποιότητα λοιπόν των βαφών αυγών Μπαγκατζούνις είναι πραγματικά ξεχωριστή. Εμείς θα δώσουμε κόκκινες βαφές έτσι για τα κόκκινα αυγά μας. Τσουρέκια από φούρνο Μαρκόπουλο και φούρνο Στέλιου Κυρινά. Λαμπάδες, είπαμε, και ένα πάρα πολύ ωραίο δωράκι το οποίο μας προμήθευσε με το οποίο μας προμήθευσε ο Γιάννης Ωσεβίδης από το IS Maison και είναι ένα καταπληκτικό δώρο για τη γιορτή της μητέρας και σε λίγο θα το έχω κιόλας εδώ πέρα στο πλατό για να σας το δείξω. Θα σας πω πολύ γρήγορα επίσης ότι θα φτιάξουμε τσουρέκια σε αυτή την εκπομπή. Θα μιλήσουμε για σινεμά, gadget αλλά και πασχαλινή μόδα. Τι να φορέσουμε λοιπόν το βράδυ της Ανάστασης και την Κυριακή του Πάσχα. Επίσης, τι άλλο θα κάνουμε. Θα σας παρουσιάσουμε 3 ακόμη συνεντεύξεις από τους κορυφαίους γιατρούς
που επισκέπτηκαν την πόλη της Κοζάνης με αφορμή την ημερίδα για την σύγχρονη ιατρική και την πρόληψη για τον καρκίνο του τραχύλου του μαστού. Επίσης, θα σας ταξιδέψουμε στο μαγικό κόσμο του Τσίρκο Μεντράνο που ήρθε στην πόλη της Κοζάνης. Θα πάμε μαζί μια βόλτα στο πάρτι που διοργάνωσε το κατάστημα παιδικών ρούχων ΣΑΜ 013 και το κατάστημα γυναικείων ρούχων Φράνσα, επίσης στην πόλη της Κοζάνης. Θα διαβάσουμε βιβλία που αφορούν το μακεδονικό και θα μάθουμε για ένα νέο βιβλίο από τη σειρά έπος του συγγραφέα Θοδωρή Παπαθεοδόρου, σε συνεργασία με τα Public, ήρθαν εδώ στην πόλη της Κοζάνης και κάνανε την παρουσίαση του βιβλίου και πολλά πολλά ακόμη. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε έτσι όπως οι μέρες το απαιτούν, με Παρασκευή αφράτου παραδοσιακού φρέσκου τσουρεκιού. Επισκεφτήκαμε το φούρνο του Μαρκόπουλου, εκεί όπου οι μαθητές του 4ου εξαμήνου του ΔΙΕΚ Κοζάνης και συγκεκριμένα του Τμήματος Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας βρέθηκαν για να κάνουν την ώρα του εργαστηρίου τους σε πραγματικό φούρνο και έτσι να τους δοθεί η ευκαιρία να δημιουργήσουν μαζί με πραγματικούς φουρνάριδες να δημιουργήσουν ωραία αφράτα τσουρέκια. Εμείς φυσικά βρεθήκαμε εκεί. Πήραμε τη συνταγή, μάθαμε τον τρόπο παρασκευής τους, πήραμε έτσι μια ιδέα από τα πρώτα βήματα και το πώς μπορούμε μετά, αφού ολοκληρωθεί η ζύμη, να πλάσουμε και να φτιάξουμε τα σχέδιά μας στα τσουρέκια. Και φυσικά θα σας πω ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν από την εταιρεία Μπαγκατζούνης, Μπαγκατζούνης Παχαρικά, στην πόλη της Κοζάνης. Εδρεύει εδώ, αλλά δραστηριοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάμε να δούμε αυτό το απολαυστικό ρεπορτάζ και να επιστρέψουμε εδώ. Σήμερα εκπροσωπούμε το ΙΕΚ Κοζάνης σαν εκπαιδευτής που είμαι στο τμήμα της Αρτοποίησης και της Ζαχαροπλαστικής. Συνέπεισε σήμερα να παράγουμε το κάτι εποχιακό, το προϊόν αυτό που λέγεται τσουρέκι. Είναι ημέρες τέτοιες που θα πρέπει να βγούμε στη διαδικασία σαν εκπαιδευτές στο ΙΕΚ της Κοζάνης να περάσουμε και στα παιδιά τη τέχνη όσον αφορά να κάνουν το συγκεκριμένο προϊόν, το τσουρέκι. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το δημόσιο ΙΕΚ της Κοζάνης. Το δημόσιο ΙΕΚ της Κοζάνης πάντα το τελευταίο διάστημα και παλιότερα βέβαια υπήρχε αρρωγός με όλα τα τμήματα, σε πολλές εκδηλώσεις, σε πολλές παρουσιάσεις, σε πολλές επισκέψεις με όλα τα τμήματα, έχοντας πάντα μια καλή δυναμική και μια καλή ποιότητα όσον αφορά το εκπαιδευτικό, το προσωπικό, αλλά και τους μαθητευόμενους. Θα ήθελα να πω ότι το τελευταίο διάστημα σε πολλά happening, εκδηλώσεις, διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται σε σχολεία, νηπιαγωγία, όσο και το πλήσιο κτλ. Το συγκεκριμένο τμήμα, το τμήμα της Αρτοποίησης και της Ζαχαροπλαστικής, κάνει μια προσπάθεια να περάσει και να μεταφέρει την τέχνη της αρτοποίησης και της ζαχαροπλαστικής ή, εν πάση περιπτώσει, το ποιο είναι το φρέσκο, ποιο είναι το παραδοσιακό και ποιο είναι το σωστό όσον αφορά για τη διατροφή των παιδιών, αποτέλεσμα και προϊόν όσον αφορά το τομέα της αρτοποίησης και της ζαχαροπλαστικής. Να μην ξεχάσουμε και τα άλλα τα τμήματα και τα τμήματα όπως είναι της αισθητικής, της κομμωτικής, της φυσιοθεραπείας, το management, τα τμήματα, δηλαδή όλα αυτά που συμπεριλαμβάνεται και βρίσκονται μέσα στα τμήματα του ΕΚ. Όλα αυτά κάνουν μια τεράστια προσπάθεια και είναι αρρωγή σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Σήμερα θα ξεκινήσουμε κάτι διαφορετικό σε μια συνεργασία που είχε το ΙΕΚ με την εταιρεία Μπαγκατζούνης. Έστησε σήμερα και θα μας βοηθήσουν εδώ τα παιδιά του ΙΕΚ να κάνουμε ένα εργαστήριο, παρουσία του τηλεοπτικού καναλιού του ΦΛΑΣ και ευχαριστούμε για την παρουσία σας, να κάνουμε μία επίδειξη τα παιδιά του ΙΕΚ όσον αφορά το πώς θα ζυμώσουμε και θα ψήσουμε τσουρέκια. Η Στέλλα να μας πει λίγο δύο λόγια για τα υλικά, όπως τα βλέπουμε εδώ μπροστά, να κάνει μία αναφορά στα υλικά. Ναι. Χρησιμοποιούμε χυμό πορτοκάλι, λάδι, σφορέλιο, ξύσμα πορτοκάλι, ζάχαρη, αυγά, ασπράδια και κρόκους, το γάλα μας να είναι σε χλιαρό, τη μαγιά
και αλεύρι για τσουρέκια. Τα μπαχαρικά μας για το τμήμα τα TEC είναι από τον κύριο Πακατζούνη και ευχαριστούμε. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε κακουλέ και μαχλέπι. Από πάνω για στόλους να ρίχνουμε σουσά. Μεταξύ των διοργανωτών αυτής της ωραίας εκδήλωσης, εδώ στο αρτοποιείο του κυρίου Μαρκόπουλου, βρίσκεται, είναι και ο κύριος Θωμάς Κατσάρας, εκπαιδευτικός του ΙΕΚ, του δημοσίου ΙΕΚ εδώ στην πόλη της Κοζάνης, και θα ήθελα λίγα και να μας μιλήσετε για αυτή την ωραία πρωτοβουλία του ΙΕΚ. Υποχειακά θα κάνουν οι εκπαιδευόμενοι του τμήματος της αρτοποιίας τα παραδοσιακά τσουρέκια όπως πρέπει να γίνονται. Είναι στα πλαίσια του μαθήματός τους, του εργαστηριού τους, και προσπαθούμε σαν εκπαιδευτές αυτές τις δράσεις που γίνονται να δικτυώνονται γενικότερα με την κοινωνία και εκπαιδευόμενοι, γιατί είναι οι αυριανοί επαγγελματίες. Οπότε εκτός από το θεωρητικό μέρος που έχουν, πρέπει να γίνει και το πρακτικό τους μέρος, έτσι ώστε να μπαίνουν στην κοινωνία σε όλη αυτή την συνεργασία. Σε όλο αυτό, αρρωγός είναι και η εταιρεία Μπαγκατζούνης εδώ στην πόλη της Κοζάνης, και μιλήστε μου και για αυτή τη συνεργασία. Ναι, οι τοπικές εταιρείες είναι κοντά μας, γενικότερα στο ΙΕΚ. Ύστερα, η εταιρεία Μπαγκατζούνης είναι μια εταιρεία με μπαχαρικά, μυρωδικά, έχει κοντά στις 40 χρόνια στο χώρο. Για τους μάγειρες, τόσο και για τους αρτοποιούς και τους ζαχαροπλάστες, είναι ο άμεσος συνεργάτης μας. Τα μπαχαρικά, τα μυρωδικά είναι κάτι που είναι το δεξί μας χέρι, οπότε θα προτιμήσουμε την τοπική αγορά και είναι πάντα κοντά μας και μας βοηθάει σε αυτό. Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε καλές γιορτές, καλή επιτυχία εδώ στα τσουρέκια μας και να βγάλετε πολύ καλούς ζαχαροπλάστες. Αυτό προσπαθούμε και νομίζω θα γίνει, είμαστε σίγουροι. Ναι. Καλό Πάσχα. Ενώ η διαδικασία έτσι ζύμωσης των υλικών του τσουρεκιού για να φτάσουμε στην τελική του μορφή, στη ζύμη, και να το πλάσουμε έτσι αναλόγως όπως θέλουμε εμείς, βρίσκεται σε εξέλιξη. Είμαστε τώρα στην φάση που ρίχνουν το αλεύρι. Ο κύριος Μαρκόπουλος, ανοίξατε τον χώρο του φούρνου σας, το εργαστήριό σας, για να υποδεχτείτε τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς εδώ του ΙΕΚ Κοζάνης, για να δημιουργήσετε τσουρέκι. Πόσα χρόνια φούρνερης και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι η παρασκευή του συγκεκριμένου γλυκίσματος, θα έλεγα εγώ, που δεν λείπει από κανένα σπίτι το Πάσχα. Παραδοσιακό. Σαν αρτοποιός έχω πολλά χρόνια, μπορώ να σας πω από το 1973. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Σαν ελεύθερος επαγγελματίας έχω και από αυτό και σε αυτό το τομέα είμαστε αρκετά χρόνια. Τώρα στο θέμα του ΙΕΚ, από τη στιγμή που ξεκίνησε το τμήμα αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, είμαστε από τους πρώτους, εγώ και ο κύριος Κύρνας, σαν εκπαιδευτές. Προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τα παιδιά να βγουν εισάξι με εμάς, γιατί είναι στο τέταρτο εξάμηνο και θα αποφοιτήσουν φέτος. Mm-hmm. Θα πάρουν πτυχία τα παιδιά και θέλουμε να είναι εισάξι με εμάς. Να βγουν έξω στην αγορά και να μην κολλάνε πουθενά. Ακριβώς. Το τσουρέκι τώρα. Τι πρέπει να προσέξουμε για να το κάνουμε τόσο ωραίο όσο το προμηθευόμαστε από το φούρνο της γειτονιάς? Το τσουρέκι είναι ένα ευαίσθητο προϊόν. Πρέπει να τα αγαπάς για να το κάνεις. Θέλει μεγάλη προσοχή. Εκεί θέλει να δώσει μια πολύ μεγάλη βαρύτητα στο πιάσιμο της μαγιάς, να μην σε παγώσει η μαγιά ή να μην τη ζυματίσει τη μαγιά.
άμα το σεβδό έχει παγώσει μαγιά και τη ζυματίσει, δεν πρόκειται να έχει αποτελέσματα με τίποτα στο τσουρέκι. Δεν θα βγει τσουρέκι καλή ποιότητα. Προσέχουμε τα προϊόντα που βάζουμε μέσα να είναι φρέσκα, δηλαδή η επιλογή των προϊόντων που χρησιμοποιούμε, από το μαχλέπι που είδαμε που είναι από την εταιρεία Μπακατζούνης, μέχρι το αλεύρι, το γάλα, τα αυγά. Σίγουρα πρέπει να επιλέξουμε τα προϊόντα μας και πάντα σαν αρτουπί, παλιοί αρτουπί που είμαστε, και αυτό δείχνουμε και στα παιδιά, ότι πρέπει να επιλέξουμε τα προϊόντα μας. Σίγουρα παίρνουμε από επιλεγμένους μήλους πιστοποιημένους και τα αυγά. Προτιμούμε να είναι όσο και το πλήστο μου φρέσκα και τα λιπαρά και τα βούτυρα, όλα αυτά πρέπει να είναι όλα σε καλή ποιότητα και πιστοποιημένα. Δηλαδή να μην χρησιμοποιούμε προϊόντα τα οποία δεν έχουν, είναι αμφιβόλου προελεύσεως. Να ρωτήσω τώρα που σας έχουμε εδώ, κάνουμε το τσουρέκι πότε, τη Μεγάλη Τετάρτη, συνηθίζετε στα σπίτια, τη Μεγάλη Πέμπτη? Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, εκείνο τον καιρό κάνουμε το τσουρέκι. Πώς τα διατηρούμε ώστε να είναι φρέσκα όλο το Πάσχα αλλά και να μπορέσουμε να τα φάμε σωστά? Ποια είναι η σωστή διαδικασία από τη στιγμή που το τσουρέκι γίνει και παγώσει? Το τσουρέκι σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να το προστατεύσουμε. Αν θέλουμε, άμα είναι για μεγάλη διάρκεια, μπορούμε να το βάλουμε και μέσα στο ψυγείο. Αλλά τώρα για κάποιες μέρες, από τη Μεγάλη Τετάρτη ως τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη μέρα της Κυριακής, δεν υπάρχει, είναι ένα προϊόν που έχει διατηρησιμότητα αρκετή. Δεν παγιατεύει τόσο εύκολα. Και μετά στο ψυγείο ή στην κατάψυξη βγάζουμε το κομμάτι, το αφαιρούμε, το αφήνουμε να ξεπαγώσει και συνεχίζουμε? Σε αυτήν τη μορφή θα λειτουργήσουμε, ναι. Ένα εργαστήρι έξω από την τάξη, εμπνεύστηκαν οι εκπαιδευτικοί του ΙΕΚ, του Δημοσίου ΙΕΚ Κοζάνης, και ακολούθησαν οι μαθητές του Τμήματος Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας. Και έχουμε κοντά μας έναν από τους εμπνευστές και υλοποιούς αυτής της δράσης, τον κύριο Λάκη Κύρινα, ο οποίος θα μας μιλήσει λιγάκι για τους συγκεκριμένους μαθητές, από ποιο τμήμα είναι, τι παρακολουθούμε εδώ σήμερα, και να μας δώσετε και κάποιες συμβουλές, έτσι όπως εσείς τις ξέρετε, για τη δημιουργία του ωραίου τσουρεκιού στα σπίτια μας. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ παρόντες τα παιδιά και οι εκπαιδευτές του ΙΕΚ και από το Τμήμα Μαγειρικής και από το Τμήμα της Αρτούς Ζαχαροπλαστικής. Είναι κανονικά προγραμματισμένη ημέρα για εργαστήριο σήμερα. Τα παιδιά που συμμετέχουν είναι το τέταρτο εξάμηνο το τμήμα, είναι τα παιδιά δηλαδή που αποφοιτούν, είναι η δεύτερη τους χρονιά. Και είναι μία τάξη η οποία έχει κάνει μια τρομερή προσπάθεια για να εμπεδώσει και για να μπει μέσα στη φιλοσοφία της αρτοζαχαροπλαστικής. Θεωρώ και πιστεύω ότι θα είναι αυριανοί οι αρτοζαχαροπλάστες πάρα πολύ καλοί με τα δεδομένα τα σημερινά. Τώρα, όσον αφορά για το ΙΕΚ, είπα και προηγουμένως ότι το ΙΕΚ κάνει μια τεράστια προσπάθεια με όλα τα τμήματα. Αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά τμήματα και συμμετέχει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και κάνει μια προσπάθεια να είναι αρρωγός και να βοηθάει τον κόσμο, όπως παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, το τμήμα της Κομωτικής πάει σε διάφορα καπί του Δήμου και αφιλοκερδώς κουρεύει γριούλες ή παππούδες ανάλογα. Το τμήμα Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής πηγαίνει σε διάφορα νηπιαγωγεία, σχολεία και περνάει τη φιλοσοφία της τέχνης της αρτοποίησης της ζαχαροπλαστικής για να ξεφύγουμε από το καταψυγμένο, το έτοιμο των αλυσίδων, ας πούμε, των εμπορικών αλυσίδων, αλλά να περάσουμε τη φιλοσοφία και να μάθουν τα παιδιά ποιο είναι το σωστό όσον αφορά τη διατροφή τους. Σχετικά με το τσουρέκι. Σχετικά με το τσουρέκι. Το τσουρέκι, να που ήρθε και η εποχή, είναι ένα προϊόν παραδοσιακό, είναι μέσα στην κουλτούρα του Έλληνα. Την περίοδο του Πάσχα να κάνουμε αυτό το γλύκισμα, γιατί μιλάμε για μια πάρα πολύ γλυκιά ζύμη, ούτως ώστε ανήκει στον τομέα του γλυκισμάτων, σε αυτό το γλύκισμα, το τόσο νόστιμο αλλά και ευαίσθητο από την άλλη μεριά, το οποίο είναι, όπως είπαμε, μέσα στην κουλτούρα του Έλληνα, και είμαστε έτοιμοι εδώ πέρα μαζί με το τμήμα να κάνουμε μια παρουσίαση και σε συνεργασία με την εταιρεία του κ. Μπακατζούνη, που συνεργάζεται με το ΙΕΚ της Κοζάνης, που παίρνουμε τις πρώτες ύλες σαν ΙΕΚ από τον κύριο Μπακατζούνη για να δημιουργήσουμε σήμερα και να κάνουμε μια ζύμη τσουρεκιού. Είπατε προηγουμένως, σας άκουσα σε κάποια στιγμή, όσον αφορά τη διατηρησιμότητα του τσουρεκιού μετά
την έψησή του. Το σημαντικό είναι ότι όταν στη συνταγή μας χρησιμοποιούμε παραδοσιακό προζύμι, η διατηρησιμότητα του τσουρεκιού είναι δεδομένη. Δηλαδή, όταν μπαίνει στη διαδικασία αυτός που θα παράγει το τσουρέκι, το παραδοσιακό, με τα καλά και αγνά υλικά όσον αφορά το βούτυρο, όσον αφορά το αυγό, όσον αφορά το αλεύρι και περισσότερο σε βιολογικής μορφής, αυτά που θα βρούμε και στα αρτοπία μας σήμερα, στα αρτοπία της γειτονιάς εννοώ και όχι στα πολυκαταστήματα και τις μεγάλες αλυσίδες. Λοιπόν, άρα μιλάμε για καλή διατηρησιμότητα του τσουρεκιού εφόσον περιέχει κατά τη διάρκεια της παραγωγής του προζύμι παραδοσιακά φτιαγμένο. Από εκεί και πέρα, με ένα απλό σκέπασμα, με ένα σελοφάν, η διατηρησιμότητά του είναι άριστη και μπορούμε να το έχουμε για αρκετές μέρες στο σπίτι μας και να το προσφέρουμε. Να ρωτήσω τώρα, εγώ το τσουρέκι παχαίνει ή ομορφαίνει και τα δύο. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο, Λίτσα, ότι όλα σε μέτρο, στη μορφή, με το σωστό μέτρο στη διατροφή μας, όλα μας κάνουν καλό. Και θεωρώ και θα συμφωνήσω μαζί σου ότι κυρίως ομορφαίνει. Τέλεια. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς θα συνεχίσουμε εδώ, αφού η ζύμη μας έχει γίνει, να δημιουργούμε σχέδια και να περάσουμε έτσι στην τελική διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγωγής ενός παραδοσιακού ελληνικού φρέσκου τσουρεκιού. Έχει ζυμωθεί αρκετή ώρα. Θα το τοποθετήσουμε στη στόφα, θα το καλύψουμε με μεμβράνη. Θα καθίσει μέχρι να διπλασιαστεί η ζύμη μας και μετά θα το αφήσουμε στον μπάγκο για να το πλάσουμε. Και από εκεί και πέρα ξεκινάμε να φτιάχνουμε τα διάφορα σχέδια για τα τσουρέκια μας.